Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας», εμείς και εσείς, εσείς και εμείς αυτή την ώρα από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του. Και βέβαια από το πρώτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα αρχίσαμε 8 με 10 στους 97,2 πρωί-πρωί και τώρα άλλη μια ώρα τηλεόραση και σας ευχαριστούμε για την συντροφιά σας. Ένας κοινός τίτλος εκπομπής «Εμείς και ο κόσμος μας», δύο διαφορετικές εκπομπές καθημερινά, μία ραδιοφωνική για ώρες και μία τηλεοπτική αυτή την ώρα και να είστε πάντοτε καλά και στην Κύπρο και στο εξωτερικό όπου το σήμα του δορυφόρου φτάνει και σας ευχαριστούμε που μας επιλέγετε και σήμερα για την τηλεοπτική σας συντροφιά. Τίτλος της σημερινής μας εκπομπής, 125 χρόνια ΓΑΣΥΠ, κυρίες και κύριοι. Ο σύλλογος, γυμναστικός σύλλογος στα Παγκύπρια, συμπληρώνει 125 χρόνια ζωής, 125 χρόνια προσφοράς, πολύπλευρης, που εκτείνεται εκτός από τον αθλητισμό και στα κοινωνικά και τα πολιτιστικά και τα εθνικά μας θέματα. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ καλή παρέα στο στούτιο. Είναι ο κύριος Αντώνης Δράκος, τέος πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, ΚΟΕΑΣ και μέλος του ΓΑΣΥΠ, αλλά και παράγοντας του αθλητισμού με μεγάλη προσφορά. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ και βέβαια και τέος πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ραδιοφωνικού Δήματος Κύπρου. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας καλωσορίζω. Σε γνώριμους τόπους. Σε γνώριμους τόπους, ναι. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Και βέβαια σε μια πορεία 125 χρόνων που τιμά ολόκληρη την Κύπρο, όχι μόνο το Γυμναστικό Σύλλογο τα Παγκύπρια. Έτσι είναι, κύριε Δράκο. Αυτό είναι ακριβώς. Μάλιστα. Δίπλα σας ακριβώς είναι ο κύριος Φίβος Κωνσταντινίδης, Γενικός Διευθυντής του ΓΑΣΥΠ. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Είμαι σίγουρος ότι νιώθετε τυχερός που στη δικιά σας διεύθυνση, τη Γενική, έχουν συμπληρωθεί αυτά τα 125 χρόνια, γιατί είναι ένα σημείο αναφοράς, έτσι δεν είναι, κύριε Κωνσταντινίδη? Είμαι τυχερός διότι δεν έχω ζήσει τις κακουχίες, ναι, ή τα πέτρινα χρόνια που ζήσαν πριν από το 1999 που άνοιξε το νέο γήπεδο και πήγα και εγώ εκεί. Ναι, και ένα γήπεδο ΓΑΣΥΠ, θα πρέπει να πούμε και στους φίλους τηλεθεατές, το θρηλυκό κτίριο, το οποίο πια είναι χωροστάθμευσης, δίπλα από το κτίριο του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, το οποίο έχουμε βρει στο αρχείο και θα πάμε πίσω χρονικά από το 1960 μέχρι και σήμερα και σε ένα αρχαιακό υλικό θησαυρό για το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Σήμερα δίπλα σας ακριβώς και ο κύριος Παλάδιος Νικολάου. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ο κύριος Νικολάου είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με τον κυπριακό αθλητισμό, κυρίες και κύριοι, και ιδιαίτερα με τον κλασικό αθλητισμό. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Και οι θύμησες για τους αγώνες για την απελευθέρωση αυτού του τόπου, πέρα από τους αγώνες για διάκριση. Έτσι δεν είναι παράλληλα? Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια ο Δόκτωρ Χρυσάνθος Χρυσάνθου, ο καλός συνάδελφος, ευχαριστώ που με πήρες τηλέφωνο, καλώς όρισες. Ευχαριστώ λοιπόν. Και μου είπες έχουμε αυτό το βιβλίο, ΓΑΣΥΠ 125 χρόνια και θέλω να το παρουσιάσουμε και ευχαριστώ που μας δίνεις αυτή την ευκαιρία μαζί με τους φίλους τηλεθεατές σήμερα να κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι όσο μας επιτρέπει χρονικά αυτή η εκπομπή της μίας ώρας, γιατί δεν καλύπτεται το ΓΑΣΥΠ μέσα σε μία ώρα. Σίγουρα. Οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα. Ούτε και σε 400 σελίδες. Ούτε και σε 400 σελίδες. Είναι το βιβλίο. Ναι. Αφήσαμε πάρα πολύ υλικό εκτός του βιβλίου και είναι κρίμα. Αλλά έπρεπε να κάπου να περιοριστούμε. Ναι. Πού βρίσκουμε αυτό το τεύχος, στο ίδιο το Γυμναστικό Σύλλογο, τα Παγκύπρια. Μάλιστα. Στα γραφεία του Συλλόγου. Μάλιστα. Κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας και να το προμηθευτεί. Στα γραφεία του Συλλόγου, αυτή η έκδοση έχει αποφασιστεί από το Συμβούλιο να δίδεται δωρεάν. Ναι. Έχουμε βγάλει αρκετά αντίτυπα, ακριβώς για να μπορέσουμε να δώσουμε στους νέους σήμερα εύκολα πρόσβαση στην ιστορία του ΓΑΣΥΠ. Μια ιστορία που εκτείνεται 125 χρόνια και στο οποίο έχουν γίνει τα πάντα. Μάλιστα. Και που είναι άμεσα συνδεδεμένα και με την ιστορία αυτού του τόπου. Δεν είναι? Βέβαια. Εννοώ τους αγώνες του, κύριε Κωνσταντινίδη, για ελευθερία. Και μια ιδέα που υπήρχε από την αρχή, η ελληνική ιδέα, η οποία σήμερα δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει και με ποιο τρόπο. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η ελληνική ιδέα, διότι έχει περιέλθει σιγά σιγά, έχει περάσει μέσα από τις γενιές, ναι, στο δικό μας σύλλογο. Και νομίζω ότι είμαστε ένα σύλλογο ο οποίος ασχολούμαστε με τη διάδοση του κλασικού αθλητισμού στην Λευκωσία και στην Ελληνοορθόδοξη κοινότητα. Μάλιστα. Επομένως, όλα αυτά μαζί μας δίνουν την ευκαιρία να προσφέρουμε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για τους νέους μας σήμερα. Και χρειάζεται. Και έκτοτε πέρασαν 125 χρόνια, κύριε Δράκο, και αυτός ο σύλλογος παραμένει προσιλωμένος σε αυτές τις αρχές που όρισαν και άρχισαν οι ιδρυτές του τότε. Και αυτό είναι το σημαντικό. Είναι σαν κληρονομιά.
Τα λέγατε. Συμβολικά θα έλεγα ότι η ελληνική σημαία έξω από το στάδιο του Γασιπή δεν έχει υποσταλεί ποτέ. Και ακόμα την περίοδο που απαγορεύεται η ανάρτησή της, την κατέβαζαν τη νύχτα, την ανέβαζαν το πρωί πάλι ο Χριστόφορος ο Κόνιαλης. Μάλιστα. Εννοείται επί Αγγλοκρατίας. Βέβαια. Όταν στους ιστούς, στα σχολεία και σε όλα τα κτίρια κοιμάτιζε η αγγλική σημαία. Η Βρετανική σημαία. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Και υπήρχαν και επιπτώσεις. Γιατί όταν κατέβαινε η Βρετανική σημαία, θυμάμαι που μου έλεγε και μου λέει η μητέρα μου από τα σχολεία, έκλειναν τα σχολεία, υπήρχε κατοίκον περιορισμός και υπήρχαν και επιπτώσεις. Υπήρξε περίοδος, εγώ θυμάμαι, ο μικρός τότε, που όλος ο στίβος του Γασιπή, ναι, ήταν κατηλημένος με σειρματοπλέγματα. Το είχαν κλείσει το Γασιπή οι Άγγλοι το 1956, νομίζω. Για να μην υπάρχει πρόσβαση. Δεν υπήρχε, είχε κλείσει το στάδιο. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και για να μην υπάρχουν και εκδηλώσεις. Ασφαλώς. Μάλιστα. Γιατί ήταν και σημείο αναφοράς εκεί το Γασιπή, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για οτιδήποτε άλλο γινόταν στην πορεία αυτού του τόπου. Στην Χρύσανθε. Ναι, το Γασιπή είναι συνδυασμένο και με τον πολιτισμό. Γίνονταν πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, από τα ανθεστήρια μέχρι φεστιβάλ. Από εορτασμοί εθνικών επαιτίων, γυμναστικές επιδείξεις, συναυλίες, πάρα πολύ σημαντικές συναυλίες είχαν γίνει στο Γασιπή, με ίσως την πιο αλυσμόνητη εκείνη του Μίκη Θεοδωράκη αμέσως μετά. Μάλιστα. Το 1975 χαρακτηριστικά. Έχουμε, ναι, και αυτό το απόσπασμα σήμερα και θα το δούμε. Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας αυτή την πρώτη συζήτηση, κύριε Παλάδια, και δέκαθλο και Παγκυπριονίτη, και προπονητή Στίβου και Καλαθόσφαιρας και Διοικητικό Συμβούλιο και Πρόεδρος Συνδέσμου Γυμναστών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Τιμηθήκατε και για την αθλητική σας προσφορά. Τι είναι αυτό που μένει από όλη αυτή την πορεία και την προσφορά, θα λέγατε σήμερα, όχι μόνο σε εσάς, αλλά και σε όλους όσοι είχαν τη δικιά σας πορεία, αλλά και το δικό σας στόχο, γιατί υπήρχε ένας στόχος από την αρχή, αντιλαμβάνω. Μια μεγάλη ικανοποίηση που με συγκινεί ιδιαίτερα, διότι όπου πάω, ας πούμε, βρίσκω είτε μαθητές μου, είτε αθλητές, οι οποίοι είχαν και πολύ ψηλές επιδόσεις. Ήθελα να πω ότι το Γασιπή για μένα είναι ένας βωμός αθλητισμού. Μάλιστα. Και δεν αρνήθηκα ποτέ να σταματήσω να είμαι προπονητής στο Γασιπή. Και θα σας πω ένα περιστατικό. Παρακαλώ. Όταν ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας, μας εκάλεσε ο κύριος Φυλαχτού, ο οποίος ήταν διευθυντής μέσης τότε, εμένα και τον Ανδρέα τον Μακαρίτη, τον Ανδρέα τον Γεωργιάδη. Mm-hmm. Του λέει, κύριε Ανδρέα, εάν γίνεις επιθεωρητής, ψηλή κλίμακα, ναι, θα σταματήσεις από το ΡΙΚ. Μάλιστα. Σταμάτησα, δηλαδή, του Ανδρέα. Σε φαίνεται ότι είχε σταματήσει τότε. Ναι. Εσύ είπα, Λάδιε μου, αν γίνεις επιθεωρητής, θα σταματήσεις από την Καλαθόσφαιρα και το Στίβο. Λέω του, κύριε Φυλακτού, έχω σταματήσει την Καλαθόσφαιρα, πράγματι την είχα σταματήσει. Ναι. Του λέω, δεν το σταματώ το Στίβο και μην με κάνετε επιθεωρητή. Ο άνθρωπος έμενε και... Αυτό... Αρνείται, ας πούμε, ναι, μια κλίμακα πολύ ψηλή. Ναι, αλλά ναι, δεν είχε προτεραιότητα η κλίμακα. Είχε προτεραιότητα, ναι, η κλίμακα στη ψυχή που είχατε τοποθετημένη όλη αυτή την πορεία σας και τον αθλητισμό. Εκείνο που με ενθουσιάζει ιδιαίτερα, παρακαλώ, στο Στίβο είναι το εξής, ότι το ξέρει ο Φίβος, ο πρόεδρος. Παίρνει ένα παιδάκι 10-12 χρονών, ναι, και μια φορά λέω του πρόεδρου, του Δράγου, κοίταξε ο τούτο και θα γίνει πρωταθλητής. Mm. 12 χρονών τώρα. Και όντως έτσι έγιναν τα πράγματα. Βεβαίως πολλές φορές. Είδατε, η πείρα. Πάρα πολλές φορές. Η πείρα. Και, και του Φίβου το ίδιο είπα στους τελευταίους αγώνες που είχαμε, ότι τόσο μικρός είναι να πάει καλά. Καλά. Και πράγματι επίε. Χρήσανθε. Ο κύριος Παλάδιος είναι προπονητής του Γασιπή από το 1963. Μάλιστα. Κάμετε τον... Αυτό λέει πολλά. Αυτό λέει πολλά. Λοιπόν, είπα ότι μπορεί να με βάλουν στον Γκίνες. Θα είναι τιμή του Γκίνες. Να πάρουμε σιγά σιγά το οπτικό υλικό και να το ξεδιπλώνουμε. Θα πάμε, παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη στο κοντρόλ, στο 1960.
είναι η Παγκύπρια Εορτή Νεολαίας. Και θερμές ευχαριστίες στην καλή συνάδελφο την Ελένη τη Λοϊζίδου από το αρχείο για τη συγκέντρωση όλου αυτού του υλικού. Παρακαλώ. Αυτό το υλικό που βλέπουμε σήμερα το βλέπουμε για πρώτη φορά Παγκύπρια. Είναι υλικό το οποίο έφτασε πρόσφατα από την ψηφιοποίηση του και την αποστολή στο εξωτερικό και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και την τιμή να το βλέπουμε μαζί με εσάς και με τους καλούς εκλεκτούς καλεσμένους μας σήμερα για πρώτη φορά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την καλή συνάδελφο την Ελένη τη Λοϊζίδου και όλους τους συναδέλφους στο αρχείο του ΡΙΚ για αυτή την βοήθεια. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, δεν είναι, κύριε Δράκο? Ασφαλώς είναι εκπληκτική. Εκπληκτικό υλικό αυτό, γιατί δείχνει την πρώτη περίοδο μετά τη λήξη του αγώνα της ΕΟΚΑ, όταν γίνονται οι γιορτές νεολαίας. Κατάμεστο το στάδιο. Κατάμεστο το στάδιο. Όλοι με τη στολή τους. Ναι. Και στρατιωτικό το όλο σκηνικό. Σκηνικό. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από μια περίοδο απόλυτης πειθαρχίας του. Ναι. Του λαού στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου στόχου. Ναι. Και κύριε Κωνσταντινίδη, και άνθρωποι και μορφές που άφησαν εποχή, πέραν από τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο βέβαια, ή ναι, τότε υπουργοί. Υπουργοί Παιδείας, Σπυριδάκης, Φρύδος Πετρίδης. Μάλιστα. Που τους θυμάμαι εγώ, αν και ήμουν πολύ μικρός. Ναι. Εν τούτης όμως, μέσα από την πορεία από τότε, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60 μέχρι του 70 κλπ. Ναι. Ήταν τότε που ξεκινήσαν με και εμείς, η δική μου γενιά.
να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να νιώθουμε τον παλμό του σταδίου, όχι μόνο σε αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά σε όλα τα άλλα δουλειά. Ήταν και για μας το γήπεδο ήταν χώρο συγκέντρωσης. Σημείο αναφοράς. Και, βέβαια. Ναι. Στη Λευκοσία σίγουρα. Ναι. Σημείο αναφοράς. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε τη συζήτηση αμέσως μετά το επόμενο βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με τα 20χρονα τότε της ΠΕΚ, που ήταν το 1962, παρακαλώ. Και χαίρομαι που βλέπετε και σχολιάζετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Νικολάου, 1962 ήταν και η πρώτη παγκύπρια αγώνες στο Γασιπί μετά την ανεξαρτησία. Πρέπει να ήταν το 59 γεννήκαν στην Αμόχωστο. Το 59 στην Αμόχωστο πριν την ανεξαρτησία. Το 60 ναι. Στην Πάφο. Μάλιστα. Και το 62 θυμούμαι καλά γιατί επίδησα. Στο Γασιπί. Στο Γασιπί και κέρδισα. Μάλιστα. Πώς αισθάνεστε που βλέπετε αυτό το Γασιπί στο οποίο αγωνιζόσασταν και έπεφτε ο υδρότας σας και η προσπάθειά σας καθημερινά νέος άνθρωπος. Το Γασιπί ήταν ένα μνημείο πάντοτε. Τώρα πώς θα το διαμορφώσουν και τι θα γίνει, δεν ξέρω. Για μένα όμως ήταν... Ξεκινήσα και πολύ καλοί αθλητές που το Γασιπί. Όπως ήταν ο Χατζαντρέου, ο Αραούζος. Μάλιστα. Οι οποίοι ακόμα έχουν τα παγκύπρια ρεκόρ από το... Από το ένα στο 82 και ο Χατζαντρέου. Πας στο χώμα. Ναι, γιατί δεν υπήρχε κλωοτάπητας. Ο Χατζαντρέου επίδησε 16 μέτρα και 8 ή 9 εκατοστά πάνω στο χώμα. Μάλιστα. Ο κλωοτάπητας τοποθετήθηκε το 1976. Έχουμε και αυτό το χαρακτηριστικό βίντεο όπου δείχνουν τις εργασίες όπου τοποτίζουν το γρασίδι για να φυτρώσει και το καθεξής. Χρυσανθέ, έχεις αναφερθεί σε αυτά τα ανθεστήρια. Αυτά τα ανθεστήρια ήταν σημείο αναφοράς για όλους τους παγκύπριους, για όλους τους συλλόγους τους αθλητικούς. Πέραν από τα παγκύπρια και στο Γασιό και στο Γασιέ και στο Γασιπράξανδρο, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και ήταν σημαντικό γεγονός για την νεολαία, διότι είχε κάτι να παρουσιάσει και τα στάδια και το Γασιπί και τα άλλα στάδια γέμιζαν από κόσμο που πήγαιναν όλοι να χαρούν και να θαυμάσουν εκείνη τη γιορτή των ανθρώπων. Άλλωστε ήταν και η έξοδος του κόσμου, δεν υπήρχαν και πολλά πράγματα κόσμου, τότε. Ναι, ναι. Παρακαλώ, έχετε την καλοσύνη στο κοντρόλ. Για πρώτη φορά οπτικά μεταδίδουμε και αυτά τα ανθεστήρια στο Γασιπί το 1965.
Και βέβαια, αν ήταν και σε έγχρωμο, θα ήταν πιο εντυπωσιακό. Όσοι παρευρίσκονται εκεί, εκείνες τις χρονιές, όντως τα χρώματα θα πρέπει να ήταν μοναδικά. Πριν έρθω κοντά σου για να μου πεις την ιστορία αυτού του σταδίου, Χρήσανθε, κύριε Δράκο, ήταν και αφορμή για να συναντιέστε με τα κορίτσια και τις μαθητρίες που δεν τις βλέπατε, γιατί υπήρχαν τα Ρένων και τα Θηλαίων. Μα τα Ρένων και τα Θηλαίων και στο ενδιάμεσο επίπεδο νόμι. Α, ναι. Και στο ενδιάμεσο επίπεδο νόμι. Σωστά. Οι οποίοι είχαν εγκατάσταση. Το γεγονός είναι ότι τα θεστήρια ήταν η ευκαιρία για να γίνουν κοινές εκδηλώσεις. Μάλιστα. Αναγκαστικά. Και μαθητών και μαθητριών. Θυμούμαι που έλαβα μέρος στα θεστήρια και γνώρισα τις συμμαθήτριες, γιατί έπρεπε να γίνει το άρμα της Κλεοπάτρας. Μάλιστα. Χρειαζόταν κοπηλάτες το πλοίο της Κλεοπάτρας. Άρα πρέπει να μπουν και άντρες. Οπότε μας μάζεψαν εμάς τους αθλητές τότε να κάνουμε τους κοπηλάτες. Ναι. Και γνωρίσαμε τις συμμαθήτριες. Τις Κλεοπάτρες. Τις Κλεοπάτρες, τη συνοδεία τους και όλα αυτά. Ήταν κοινωνικό. Ήταν. Μετά ήταν η προσπάθεια να στολίσουμε τα άρματα. Μάλιστα. Και βρεθόμασταν με τις συμμαθήτριες μας, εμείς να πάμε να κλέψουμε άρτη, αυτές να τα βάλουν στα άρματα. Άρματα. Και όλη η προσπάθεια, η οποία ήταν μια κοινή προσπάθεια. Μάλιστα. Για να παρουσιαστούν αυτά τα άρματα. Ωστόσο, ήταν όλα τοποθετημένα σε πιο αγνές εποχές, θα έλεγα. Ναι. Εντάξει. Ήτανε αληθινά όλα. Δεν υπήρχε τίποτα που να αυθεντικά, ήταν. Αυθεντικά. Ναι, σωστά, ναι. Κύριε Κωνσταντινίδη. Χρήστα, θα μου έλα. Πάμε για αυτή τη δημιουργία και την ιστορία αυτού του. Βλέπουμε ότι σε αυτά τα χρόνια ακόμη το στάδιο περιστοιχίζεται από πανύψηλους ευκαλύπτους. Ναι. Αυτοί οι ευκάλυπτοι είχαν φυτευτεί επί Αγγλοκρατίας, διότι εκεί ήταν βάλτη. Μάλιστα. Το στάδιο του Γασιμπή, αυτό που λέμε σήμερα παλιό στάδιο, ναι, κατασκευάστηκε το 1902. Μάλιστα. Εν όψη των 5ων Παγκύπριων Αγώνων που είχε αναλάβει ο Γασιμπή. Μέχρι τότε το γυμναστήριο του Γασιμπή ήταν εντός των τυχών. Και θέλανε να φτιάξουν καινούριο στάδιο και το κατασκευάσανε εκτός των τυχών σε ειδηλιακή περιοχή. Δεν υπήρχαν αλλακτήρια εκεί που είναι σήμερα το παλιό Γασιμπή. Ερημιά. Εκεί που είναι το παλιό Γασιμπή σήμερα. Ναι. Μάλιστα. Και επί 75 τόσα χρόνια εξυπηρετούνται τις ανάγκες του αθλητισμού της Λευκωσίας. Ναι. Αλλά παρόλο που φυτεύτηκε με χόρτο το γήπεδο, εντός δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει πλέον τις ανάγκες. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για να μεταφερθεί το στάδιο σε άλλο χώρο. Εν τω μεταξύ χτιστήκαν και καινούργια στάδια, το Τσίριο, το Μακάριο κλπ. Και το στάδιο του Γασιμπή άρχισε σιγά σιγά. Έφθινε εντελώς μέχρι που εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά. Για να γίνει το μεγάλο άλμα στη νέα εποχή με τη συμφωνία για ανταλλαγή του παλιού εκείνου του χώρου με άλλο χώρο στο Στρόβολο, ναι, επιθυμίας του Πρόεδρου του ΝΙΝ, του Δώρου του Ιωαννίδη. Μάλιστα, και τα εγγένεια του 1999, όπου έχουμε αυτό το στολίδι, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι? Είναι ένα γήπεδο το οποίο ευτυχώς από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ναι, ευτυχώς. Και μας βγάζει και ασκοπρόσωπους γενικά σε οτιδήποτε. Ναι, και στο εξωτερικό, γιατί φιλοξενεί και ομάδες όχι μόνο της Κύπρου. Απλά να πω, αν επιτρέπετε, ότι όταν έγινε το Μακάριο στάδιο, ναι, οι ομάδες της Λευκωσίας έφυγαν από το Γασιμπή. Και πήγαν στο Μακάριο. Ναι. Εκείνα τα 20 χρόνια, 22 που κάμα στο Μακάριο, ήταν για το Γασιμπή δύσκολα. Πέτρινα. Για το σύλλογο. Ναι. Δεν είχε έσοδα. Και όταν μπορέσαμε να περάσουμε μέσα από αυτήν την περίοδο, μετά ήρθε η συμφωνία για την ανταλλαγή που ήταν και εκείνη δύσκολη, διότι οι βάσεις του καταστατικού απαγορεύονται οι πωλήσεις, οι υποθηκεύσεις κλπ. Πρέπει να πάμε στο δικαστήριο να πάρουμε άδεια για να γίνει ανταλλαγή και να προχωρήσουμε τελικά στην ανέγερση του νέου. Επόμενος, ο τηλεοπτικός σταθμός από το αρχείο που για πρώτη φορά βλέπουμε σήμερα για το Γασιμπή είναι το 1965, κυρίες και κύριοι. Είναι η Ερκομοσία Στρατιωτικών. Ήταν εκεί και ο Γιώργος Γρίβας.
Πάμε παρακαλώ, έχει την καλοσύνη στο Control και στο επόμενο βίντεο που είναι ακριβώς η ίδια χρονιά, είναι το 1965 και είναι τα Αυξέντια. Και βέβαια, κύριε Δράκο, κύριε Κωνσταντινίδη, κύριε Νικολάου και Χρήσανθε, χωρίς κανένα ψηλό κτίριο στον ορίζοντα γύρω-τριγύρω. Ήταν μόνο σπίτια με κεραμίδια γύρω-γύρω από το Γασιπί, όχι όπως είναι σήμερα, με τα ψηλά κτίρια και τις πολυκατοικίες. Εντελώς διαφορετικό το σκηνικό. Ποια τα συναισθήματα, κύριε Νικολάου, συγγνώμη που επανέρχομαι σε αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, γιατί θυμάστε και όλες αυτές τις εκδηλώσεις οι οποίες γινόντουσαν. Και τα Αυξέντια και οι ορκομοσίες και τα ανθεστήρια. Είχα πει στην αρχή ήταν ναός του αθλητισμού αλλά και των εκδηλώσεων το Γασιπί και πράγματι κυριολεκτικά ήταν έτσι. Ναι. Τα συναισθήματα τώρα τι να σου πω. Ανάμειχτα δεν είναι. Ναι, συγκίνηση. Συγκίνηση σίγουρα. Και αναμνήσεις. Ναι. Ευχάριστες. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε ευχάριστες. Μάλιστα. Πάμε και στις στρατιωτικές ασκήσεις, παρακαλώ, γιατί γινόντουσαν και στρατιωτικές ασκήσεις στο Γασιπί. Όπως είπαμε, ήταν για όλες τις εκδηλώσεις. Θα πάμε ένα χρόνο πιο πριν, στο 1964, όπου και για πρώτη φορά σήμερα τα βλέπουμε. Thank you.
όντως, 64 είχε συσταθεί η Εθνική Φρουρά. Πιο πριν υπήρχαν εθελοντές, κύριε Παλάδη. Ναι, εθελοντές υπήρχαν λόγοι παγκύπρια. Ναι. Οι οποίοι έτυχαν εκπαίδευση από Ελλαδίτες αξιωματικούς τότε. Μάλιστα. Και ήταν σε ικανό επίπεδο εκπαίδευση. Μάλιστα. Ήσασταν και υπεύθυνος. Έκανα μέχρι του Διόριος, στον πρώτο λόγο του 316, ήταν μαμπέζικου νομίζω τότε. Διοικητής λόγου ήταν. Ναι. Στην αρχή ήμουν με έναν, ο οποίος ήταν αλλοχαγός τον κύριο Χανίδη, μετά έφυγε και εγώ υπεύθυνος του λόγου. Μάλιστα. Ο λόγος έλαβε μέρος στο μεταλλάχτυλο, σε μάχες και στη Γαζιβερά. Μάλιστα. Και μετά μας έχει καλέσει ο Αρχιεπίσκοπος της περιοχής του Μόρφου, του Λόχους, καμιά δεκαριά, και μας είπε να παραδώσουμε τον οπλισμό. Οπότε δεν θέλαμε να παραδέσουμε τον οπλισμό. Να σας αφήκω μισή ώρα, είπε, και θα έρθω να σας δω. Και ξαναήρθε πίσω και μας έκανε μία πρόταση. Παραδώστε μου τα φανερά, τα γραμμένα, τα όπλα και τα κρυφά, δεν μου τα δώσετε, είπε τότε. Μάλιστα. Και το κόλπο του έπιασε. Πραγματικά, εγώ ήμουν με τους υποστηρικτές να τα παραδώσουμε τα φανερά. Ναι, διότι είχε ενδυθεί η Εθνική Φρουρά, γι' αυτό Και είπα τους αμέ να ακούσουμε του Προέδρου που να ακούσουμε, να τα δώσουμε και εδώ κάντα. Όχι, εδώ κάμε τα. Τα κρυφά όμως δεν ξέρω πώς. Άρα και τα πολιτικά δρόμενα στο πλαίσιο του ΓΑΣΥΠΗ, κύριε Δράκο. Ασφαλώς. Ακόμη πριν από αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι συνέχεια της παράδοσης που δημιουργήθηκε στο ΓΑΣΥΠΗ. Γιατί όλες αυτές οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από την εποχή της Απικιοκρατίας. Ναι, σωστά. Και ο τρόπος οργάνωσης, ο τρόπος εκδήλωσης έπρεπε να ήταν καλυμμένος. Μάλιστα. Και ήταν καλυμμένος μέσα από τους αθλητικούς συλλόγους, μέσα από τους επαγγελματικούς συλλόγους, όλα αυτά. Ναι. Και οι συγκεντρώσεις γινόντουσαν στον χώρο του ΓΑΣΥΠΗ, γιατί ήταν κοινοτικές συγκεντρώσεις. Μάλιστα. Και συνέχισαν και για αρκετά χρόνια μετά την ίδρυση της Δημοκρατίας. Αυτά μπορούν να ερμηνευθούν και γενικότερα με το πώς εξελίχθηκε πολιτικά, ακόμη και το Κυπριακό. Το Κυπριακό, μάλιστα. Νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι ο ΓΑΣΥΠΗ είχε αθλητές και Αρμένιους και Τουρκοκύπριους. Και ήταν η επόμενη ερώτηση. Και επίσης, κύριε Κωνσταντινίδη, πέραν από το ότι συμμετείχαν και από τις άλλες κοινότητες, υπήρχαν και χρονιές όπου γινόντουσαν και κατατάξεις νεοσυλλέκτων στο ΓΑΣΥΠΗ. Ναι, ήταν ο χώρος στον οποίο. Ήταν ένας χώρος ο οποίος λόγω του μεγέθους του, λόγω του σημείου της Λευκοσίας, επροσφέρετο. Και να γίνουν πολλά πράγματα όλα αυτά τα οποία βλέπουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο ο ΓΑΣΥΠΗ κατάφερε να γίνει επίκεντρο όλων των εκφάνσεων της ζωής. Κοινωνικών, πολιτικών, θρησκευτικών, αθλητικών φυσικά, τα πάντα. Θα πάμε λοιπόν σε αυτό το 1973, όπου οι νεοσύλλεκτοι κατατάγονταν για πρώτη μέρα στην Εθνική Φρουρά. Και βέβαια είναι και οι άνθρωποι που πέρασαν και την τουρκική εισβολή και πολέμησαν. Και είναι αυτοί που έκαναν και την περισσότερη θητεία στη συνέχεια, γιατί ήταν και οι εποχές όπου έπρεπε να απολυθούν και συνέβαιναν ακριβώς όλα αυτά τα γεγονότα. Και στις 20 Ιουλίου του 1974 εκεί γινόταν κατάταξη εφέδρων. Μάλιστα. Και η τρίτη ανωτέρα ήταν ακριβώς απέναντι από το ΓΑΣΥΠΗ επίσης, και από εκεί φεύγανε καμιόνια για το μέτωπο. Για το μέτωπο. 1973, ΓΑΣΥΠΗ, νεοσύλλεκτη και κατάταξη. Για πρώτη φορά. Thank you.
Κρίσανθε, πριν αναφερθούμε σε αυτή την υπέροχη έκδοση και στο μουσείο, να μου επιτρέψει να πάμε και στο 1967, κύριε. Είναι τα ονομαστήρια του Βασιλέως, τα οποία εορτάζονται και στην Κύπρο. Παρακαλώ, έχει την καλοσύνη για πρώτη φορά. Τα βλέπουμε. Εκπληκτικό, Ναι, ναι. Τα ονομαστρία του Βασιλέως Κωνσταντίνου, τα οποία εορτάζονται και στην Κύπρο. Χρήσανθε, πάμε σε αυτές τις διαδικασίες για τη δημιουργία του Μουσείου του Γασιπί, οι οποίες δεν αναφέρονται και στο βιβλίο άλλωστε, αλλά είναι σημείο αναφοράς και είναι σημαντικό να τις αναφέρουμε, παρακαλώ. Ναι, έχει ανακοινωθεί και από τον πρόεδρο του Γασιπί, τον Δρόντον Ιωαννίδη, στη διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο του Συλλόγου, ότι θα δημιουργηθεί μουσείο. Ήδη αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε υλικό, αντικείμενα που συνοδεύονται από πολλές ιστορίες. Ένας από τους πρώτους που μας έδωσε τέτοιο υλικό, αθλητικά παπούτσια, ήταν ο Ρέστης ο Γεωργίου, ο οποίος πλέον δεν υπάρχει μαζί μας. Και επίσης ο κύριος Παλάδιος μας έδωσε πολύ συγκινητικά αντικείμενα. Μάλιστα. Τα αθλητικά του παπούτσια, τα οποία είχε πάρει το 1960 και τα διατήρησε σε άριστη κατάσταση μέχρι το 1970, οπότε εγκατέλειψε την ενεργό δράση. Μας έδωσε επίσης ένα στεφάνι από κλονή ελιάς, το οποίο του είχε απονεμηθεί από τον Μητροπολίτη Κυπριανό το 1952 στις σχολικούς αγώνες στη Λάπιθο. Μάλιστα. Μας έδωσε μετάλλια από αθλητικούς αγώνες που είχαν γίνει στα κρατητήρια της Κοκκινοτριμηθιάς και της Πύλας. Μάλιστα. Δηλαδή, ανεκτήμενη της αξίας αντικείμενα. Πάμε να... Και περιμένουμε και από άλλους, είτε αθλητές, είτε παράγοντες που έχουν οτιδήποτε αντικείμενα. Φανέλες του Γασιπί μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ να συγκεντρώσουμε. Πάμε σε αυτή την πρώτη φωτογραφία, παρακαλώ, έχει καλοσύνη. Κάποιες φωτογραφίες από αυτό το λεύκομα. Και το αφιέρωμε για τα 125 χρόνια, γιατί θα θέλουμε αρκετές πομπές για να το δούμε ολόκληρο. Τι βλέπουμε εδώ? Είναι μια φωτογραφία πραγματικά σημαντική. Χρήσανθε. Ναι, είναι από τους πρώτους αθλητές που στελέχωσαν το Γασιπί. Στο μέσο είναι ο προπονητής με τη μαύρη φανέλα, ο Χαράλαμπος ο Νικολαίδης, ο οποίος πραγματικά έγραψε την ιστορία. Και πρωτοπόρος. Πρωτοπόρος, ναι. Μάλιστα. Για τον αθλητισμό και του Γασιπί, της Λευκοσίας, της Κύπρου γενικότερα. Ανάμεσα σε άλλο, ο Χαράλαμπος ο Νικολαίδης μετέφρασε τον πρώτο κανονισμό ποδοσφαίρου από τα αγγλικά για να αρχίσουν να παίζουν με κάποιους κανονισμούς που ποδοσφαίρου και στην Κύπρο. Τον βλέπουμε. 1910. Αυτός είναι, έτσι. Μάλιστα. Την επόμενη, παρακαλώ. Και εδώ. Εδώ είναι ο προπονητής ο Γιώργος ο Σκουταρίδης, μαζί με αθλητές του, οι οποίοι είχαν διακριθεί. Πρέπει να είναι φωτογραφία, δεν με απατάει η μνήμη μου, του 1900, μέσα 20. Της δεκαετίας του 20. Ναι. Μάλιστα, 20 με 30. Ναι. Όταν από το Γασιπί αναφέρει εδώ, ξεπίδησαν και σπουδαία ταλέντα. Εδώ να κάνω μια παρέτηση και να πω ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία τα γνωρίζω, διότι μου τα είπε ο κύριος Δράκος. Να, κύριε Δράκο. Είναι εκπληκτικό η γνώση να διαχέεται, αλλά και οι πληροφορίες να καταγράφονται. Γιατί είναι αυτές που θα παραμείνουν ως κληρονομιά, όχι. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Πολύ είναι θησαυρός όλα αυτά τα στοιχεία. Μάλιστα. Mm. Πάμε και στον Τζιμ Λόντο εναντίον Θεόφιλου του Μάζου. Είναι η επόμενη φωτογραφία, Ναι, διοργανώνονταν και αγώνες, παλαιστικοί αγώνες. Ναι, ο Τζιμ Λόντος ήταν διάσημος παλαιστής, μετανάστης στην Αμερική. Και τέλος πάντων αυτός ο αγώνας είχε συγκεντρώσει
10.000 κόσμο στο Γαζιμπή. Αεροπλανικό κόλπο. Ναι, ναι, έκανε κεφαλοκλειδώματα και τέτοια. Πρώτη φορά, εγώ δεν το ήξερα ότι στο Γαζιμπή γινόντουσαν και τέτοια αγώνες. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και ο Θεόφιλος ο Τουμάζος, επίσης σπουδαίος Παλαιστής, είναι πατέρας του γνωστού ήρωα της... Ο Θοδωράκης έκανε στο Γαζιμπή. Συναυλία. Συναυλία, θα τη δούμε στη συνέχεια. Στην επόμενη φωτογραφία είναι ο Λυκούργος Αρχοντίδης. Μάλιστα. Και ο πρόεδρος του Γαζιμπή. Και δεξιά διακρίνεται και ο Νίκος Τηλιανάκης, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Στην επόμενη φωτογραφία είναι αυτή που βλέπουμε και είναι... Ο Κωνσταντίνος Πάλμας μπροστά αριστερά, διακρίνω καλά. Είναι από παρέλαση αθλητών μπροστά από τις κατάμεστες εξέδρες του Γαζιμπή. Και Παντελής Κατελάρης λέτε εδώ, όπου θύσιασες και τη ζωή του για τον αγώνα του Ισιώκα. Και φαίνονται οι φωτογραφίες. Στην επόμενη παρακαλώ, που είναι... Εδώ πριν είναι του 1959. Ο Νικόλαος Τσικίνης. Ναι, με το μαύρο κοστούμι είναι ο Νικόλαος Τσικίνης. Και δίνει βλέπετε το ένασμα. Και μαθητές να στέκονται πάνω στο περιτύχισμα και έτσι, πάνω στους εξώστες των γύρω κτηρίων. Ήταν κατάμεσο το. Πίσω ο Διαγόρας Νικολαίδης, από αριστερά είναι η Νικίδης Σάβας Λαγούτης και Τάκης Χατζιωάννου. Ναι, ο Διαγόρας Νικολαίδης διατέλεσε και πρόεδρος του Γαζιμπή. Του Γαζιμπή. Στην επόμενη παρακαλώ. Εδώ είναι η ομάδα των αθλητών του Γαζιμπή που πήρε μέρος στους διασωματιακούς αγώνες τον Απρίλιο του 1959. Πήραμε αυτή τη φωτογραφία από τον Ανδρέα τον Ρώση. Μάλιστα. Ο οποίος διακρίνεται επίσης τη φωτογραφία με άλλους συναθλητές. Τομάς Ντάκλας, Άθος Δίκαιος, Ανδρέας Ρώσης, Πάρης Ιστοδουλίδης, Γιώργος Σοκράτους και πίσω η Αντώνης Πρωτοπαπάς και Κωνσταντίνος Μίτλετον. Μάλιστα. Στην επόμενη. Μάλιστα. Εδώ διακρίνουμε και τον Ανδρέα τον Χατζηβασιλείου δεξιά. Επίσης και σπουδαιοαθλητή και προπονητή του Γαζιμπή. Και συγγραφέα, ερευνητή, μελετητή μας χάρισε ένα τετράτομο έργο, πραγματικά σημαντικό, πολύτιμη πηγή για όλους τους ερευνητές του αθλητισμού. Από αριστερά, Ανδρέας Ρώσης, Λεβόν Σαριάν, Πάρης Ιστοδουλίδης και Βάσος Λουκά. Μάλιστα. Μάλιστα. Με τον προπονητή τους, με το κουστούμι τον Ανδρέα τον Χατζηβασίλη. Και κάτι άλλο που το θυμούνται οι παλαιότεροι, γίνονται και κληρώσεις ομολογιών στο Γαζιμπή πριν από αγώνες. Διακρίνουμε αριστερά τον νυν γενικό γραμματέα του Γαζιμπή, τον Γιώργο Μητσίδη και δεξιά τον Άδωνη τον Θεοχαρίδη που ήταν ο γυμνασίαρχος. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ. Εδώ να μας πει ο κύριος Δράκος. Κύριε Δράκο, στελέχη του Γαζιμπή επί το έργο. Σας βλέπουμε αριστερά, ο κύριος Δράκος. Αριστερά με το χέτι και το μαύρο μουσί και τα γυαλιά. Είναι ανώμαλο αγώνας ανωμάλου δρόμου. Ναι, είναι στη Μακεδονίτισσα. Είναι στις προετοιμασίες για τους αθλητικούς αγώνες, λέει εδώ. Ναι. Είναι ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης. Επίσης αθλητής του Γαζιμπή και προπονητής. Η Κάλλη Χατζιωσήφ και ο Αδωνής ο Θεοχαρίδης. Ναι. Μάλιστα, που ήταν και γυμνασίαρχος και έφορος. Ναι. Μάλιστα. Αυτός που είναι αριστερά... Αυτός που είναι αριστερά είστε εσείς, μη μου κάνετε τον ανέξερον. Όχι, με πλάτη είναι. Α, με πλάτη. Μάλιστα. Στην επόμενη. Εδώ. Είναι οι Βαλκανικοί αγώνες του 1967 στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ντίνος Μιχαηλίδης κέρδισε τη δεύτερη θέση, χάνοντας στο νήμα την πρώτη θέση. Εδώ κάποιοι θα έλεγαν έχασε την πρώτη θέση για το τσάκ, για κλάδο του δευτερολέπτου. Μάλιστα. Είναι μια από τις πολύ σημαντικές στιγμές και του Γαζιμπή και του Κυπριακού αθλητισμού. Στην επόμενη είναι το στάδιο Γαζιμπή. Είναι εκεί που πραγματοποιήθηκαν οι Πανκύπριοι αγώνες το 1976. Και παραλαμβάνει το έπαθλο για την νίκη του στα 800 μέτρα ο Δημήτρης Θεοφυλάχτου από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάρι. Εδώ, Χρύσανθε, είναι από αριστερά ο Θεόδωρος Χαραλάμπους, ο Γιάνκος Σταλιάνος και ο Σωτήρης Τσουρής και οι τρεις του Γαζιμπή, νικητές στα πρώτα διαγόρια το 1971 στο αγώνισμα των 400 μετεμποδίων μέτρων. Μάλιστα. Μάλιστα. Στην επόμενη. Αυτή είναι πολύ σπουδαία ομάδα. Δημήτρης Ιωφυλάκτου από αριστερά, Κυριάκος Ονησηφόρου, Νίκος Μεγάλεμος και Σπύρος Πύρου για τους Πανελλήνιους Αγώνες Ανδρών στην Αθήνα το 1978. Κέρδισαν την πρώτη θέση στη σκυταλοδρομία 4x400. Όπως μου είπαν οι ίδιοι αθλητές, για κάποιο διάστημα η εθνική ομάδα της Ελλάδας στη σκυταλοδρομία ήταν όλοι Κύπροι. Και πλήστε από αυτούς του Γαζιμπή. Μάλιστα. Και πάμε και στον ανώμαλο δρόμο που διοργάνωνε το Γαζιμπή το 1976. Είναι η επόμενη φωτογραφία για την εκκίνηση του αγώνα στους χώρους της Αγγλικής Σχολής γινόταν. Ναι. Είναι από αριστερά η Νίκος Σταύρου, Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Παναγιώτης Νικοδήμου, Ηλίας Μιχαήλ, Ανδρέας Ευθυμίου, Ευθύμιος Λοϊζή, που ήταν και ο νικητής του αγώνα, Χριστάκης Γεωργίου και Γιώργος Κυριάκου. Ναι, δεν φαίνεται ολόκληρη η φωτογραφία. Βλέπουμε τον Ευθυμίου και τον Λοϊζή. Στην επόμενη. Και τους υπόλοιπους,
Α, μάλιστα, εδώ είναι ο Περικλής Δημητρίου, ναι. Στα δεξιά. Δεν φαίνεται. Στην αφετηρία του Μαραθωνίου στο Μακάριο Στάδιο, το 72. Και από αριστερά... Όχι, 78. 78. 78. Μάλιστα. Mm-hmm. Εντάξει. Πάμε και στην επόμενη. Α, λοιπόν, είναι ομάδα, και... γυναική ομάδα. Και γυναική ομάδα, γιατί υπήρχε και δυνατή γυναικεία παρουσία. Κάλλη Χατζιωσήφ, που έβαλε το λιθαράκι της σε όλους τους τομείς. Ναι, ναι. Mm-hmm. Κύριε Δράκο. Είναι, ήταν προπονήτρια τότε στο Γασιπί. Ναι. Είναι η ομάδα γυναικών. Μελίνα Μενελάου, Χριστιανά Μενελάου, η Νικολαίδου και η Δώρα Κυριάκου. Η μνήμη σας είναι ισχυρή. Πανίσχυρη θα λέγαμε. Πανίσχυρη. Και χαίρομαι. Αυτή η φωτογραφία είναι η ψηλή αθλήτρια την οποία αναγκαλιάζουν με ενθουσιασμό στα δεξιά η Έφη Μουζουρού και η Μυρούλα Καπιτσί. Είναι η μεγαλύτερη αθλήτρια όλων των εποχών. Μάλιστα. Η Ρένα Σεβίτσκα. Ολυμπιονίκη στο Μοντρεάλ και στο 1976, μάλιστα, στα 400 μέτρα. Ήρθε στην Κύπρο στα Μακάρια. Στο Μακάριο Μίτινγκ του 78. Είναι από αριστερά η Παπαρέ, Χριστοδούλου, ναι. Χριστοδούλου, η αδερφή Παπαρέ, η Λουκία η Μακρή. Και η Έφη Μουζουρού. Η Έφη Μουζουρού και η Καπιτσί. Εκπληκτική μνήμη σας. Μπράβο σας, κύριε Δράκο. Εδώ, Χρήσανθε μου, ο Αντώνιος Ιωδότου. Ο λάτρης του αθλητισμού, ο ευεργέτης, ο γιατρός στο επάγγελμα. Είναι ένας από τους τρεις ιδρυτές του Γασιπί το 1894. Μάλιστα. Οι ιδρυτές του Γασιπί ουσιαστικά είναι δύο αδέλφια και ο ξάδερφος τους. Τα αδέλφια Αντώνιος και Θεοφάνης Ιωδότου και ο ξάδερφος τους ο Αριστόδημος ο Φινιεύς, που ήταν γιατρός επίσης. Είχαν έρθει από την Ελλάδα μετά από τις σπουδές τους γεμάτοι ενθουσιασμό στα νεανικά τους χρόνια και με αφορμή την επικείμενη τέλεση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 1896 συμμετείχαν, ίδρυσαν τον Γασιπί για να συμμετέχουν σε Παγκύπρους αγώνες. Πρώτος Παγκύπρος μαζί με τον Γυμναστικό Σύλλογο Ολύμπια της Λεμεσού. Εδώ πρέπει κάτι να πούμε, παρακαλώ, ευρύτερο για την ιστορία. Μάλιστα. Μιλούμε σε μια εποχή που η Ελλάδα εκτινόταν μέχρι τη Λάρισα. Ναι. Πέραν του χώρου αυτού, ο ελληνισμός οργανώνεται. Ναι. Και πώς οργανώνεται. Με γυμναστικούς συλλόγους. Mm-hmm. Ο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη, το Περακλούπ στην Κωνσταντινούπολη, ο Πανιόνιος στη Σμύρνη, μάλιστα, Παγκύπρια, Ολύμπια, Ζήνων, Κόρυβος και πέρα στην Κύπρο. Μάλιστα. Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξάνδριας, Κολοσσό στη Ρόδο, όλα αυτά τα σωματεία δεν έγιναν τυχαία. Έτσι. Έγιναν μέσα στα πλαίσια της εξόρμησης της Ελλάδας για την επέκτασή της. Μάλιστα. Και αυτό είναι μια ιστορία που έχει σχέση και με, γενικά με τους συλλόγους, με τον αθλητισμό στίβου και με τον Γασιπί. Και με την επιβίωση αυτού. Και με τον Γασιπί, τον Γασιό. Είχαμε κληθεί πριν από 3 χρόνια. Θυμάται, κύριε Κωνσταντίνη. 2-3 χρόνια για να τιμηθούμε από το ΣΕΓΑΣ. Μάλιστα. Με την ευκαιρία των 100 χρόνων, ναι, ΣΕΓΑΣ. Να τιμηθούμε σαν ιδρυτικά μέλη του ΣΕΓΑΣ, τα οποία ακόμα βρίσκονται στη λειτουργία. Μάλιστα. Από τα 28 ιδρυτικά μέλη, τα 11 ήταν στη λειτουργία. Ναι. Και 2 από αυτά ήταν Κυπριακοί σύλλογοι που μας τίμησε ο ΣΕΓΑΣ και πήγαμε στην Αθήνα και παραλάβαμε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, εμείς και ο Γασιό. Μάλιστα. Και ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική στιγμή, μια συγκινητική τελετή στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ και μεταφέρετε όλες αυτές τις εμπειρίες σας. Γιατί είναι τιμή και για την εκπομπή, αλλά και για όσους ακούν και βλέπουν για να μάθουν. Γιατί οι παλαιότεροι θα θυμηθούν, είμαι σίγουρος. Να συνεχίσουμε, παρακαλώ, αυτό το οπτικό υλικό, γιατί είναι κρίμα να μην το δείξουμε όσο μπορούμε. Θα πάμε στο 1973 στα βίντεο. Εδώ συνεχίζουμε να βλέπουμε τον Θεοφάνη Θεοδότου. Και στον αγώνα Εθνικής Κύπρου, Εθνικής Ιρλανδίας, κύριοι. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, θυμάται κάποιος να μας πει? 1-0 η Κύπρος. Κύριε Δράκο. Κύριε Δράκο. Με σκόρερ, κύριε Δράκο. Θυμάμαι και το σκόρερ. Κόκος Αντωνίου. Κύριε Δράκο, και το λεπτό το θυμάστε, κύριε Δράκο? Και το λεπτό. Ήταν προς το τέλος του αγώνα. Μαζί με ο Κόκος Αντωνίου. Και τι συνέβηκε? Δεν υπάρχει οπτικογραφημένο το τέρμα που σημείωσε ο Κόκος Αντωνίου, διότι το συνοργείο του ΡΙΚ έφυγε από τον αγώνα για να μπορέσει να προβάλλει τα στιγμιότητα. Ήταν πολύ πιεσμένα τα χρονικά
πλαίσια. Δεν υπολογίζαν ότι θα. Τρία λεπτά. Και δεν ξέραν τι θα πιάσουν. Δηλαδή έπρεπε να γεμίζουν τα τρία λεπτά. Γέμισαν τα τρία λεπτά. Αν γέμισαν τα τρία λεπτά, ό,τι γίνεται μετά. Μάλιστα. Δεν υπήρχε. Πάμε παρακαλώ στο 1973. Και υπάρχουν και δηλώσεις. Για πρώτη φορά. Κύριε Αβραμίδη, συγκινημένος είμαι και εγώ, αλλά και εσείς φαίνεται. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το παιχνίδι, για την ομάδα τη ξένη και για την ομάδα τη δική μας φυσικά. Η νίκη αυτή ανήκει στο φύλαθρο λαό μας, ο οποίος στάθηκε δίπλα μας σαν ηθικός συμπαραστάτης πολύ μεγάλος. Τον ευχαριστώ με την ευκαιρία αυτή. Οι παίχτες πίστεψαν πραγματικά στη νίκη και την κερδίσαμε. Και αν αυτή η ομάδα, την οποία παρακολουθεί σήμερα νικήτρια, μπορούσαμε να την είχαμε λίγες μέρες μαζί, πιο ομαδικά, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε πιο εύκολα. Δεν είμαι τίποτα των αντίπαλων, αλλά η πίστη κέρδισε την τεχνική. Για τους παίχτες μας. Οι παίχτες μας έδωσαν το άβαλο των δυνάμεων τους, όπως ακριβώς μου είχαν υποσχεθεί. Τους ευχαριστώ ολόκαρδα. Κυριάκο, τώρα θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα σχετικά με την ομάδα σου, τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, γιατί δεν παίζεις πρώτα απ' όλα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Καταρχήν, όπως είπατε, σήμερα τόσο εγώ όσο και ο Μαμπουλής βρισκόμαστε σε καλή φυσική κατάσταση. Το ότι δεν αγωνιζόμαστε στον Ολυμπιακό Πειραιώς είναι ζήτημα τύχης. Και ζήτημα προπονητού. Όχι, ζήτημα συμπτώσεων. Ζήτημα συμπτώσεων. Για το σημερινό παιχνίδι. Σήμερα νιώσα μια από τις μεγαλύτερες συγκινήσεις της ποδοσφαιρικής μου καριέρας, διότι η μικρή Κύπρος κατόρθωσε να κάνει μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη. Ο προπονητής, το όνομά του. Πάμπος Αβραμίδης. Και ο Κουρέας της. Κυριάκος Κουρέας, που ήταν της Σαλαμίνας και εδώ ήταν στον Ολυμπιακό Πειραιώς. Μάλιστα. Ναι. Πάμε παρακαλώ. Ο Κωνσταντίνος έπαιρνε τη συνέντευξη. Ναι. Πάμε παρακαλώ στο 1976, όπου για πρώτη φορά αποφασίζεται να φυτευτεί η Γρασίδη. Δηλαδή να μπει χλωοτάπητας. Είχαμε δει τη μια εκδοχή του Γασιμπή που ήταν στεγνό το. Ναι. Και έμπαιρνε το βιντεοφόρο για να. Με οδηγό τον Γκόνια για να το ραντίσει. Να βραχεί το χώμα. Η άλλη του η εκδοχή ήταν λασπωμένο. Μάλιστα. Παρακαλώ, έχει την καλοσύνη. Για πρώτη φορά να δούμε αυτές τις εργασίες για την τοποθέτηση χλωοτάπητας στο παλιό Γασιμπή, το 1976. Πάμε και στην πρώτη απευθείας τηλεοπτική μετάδοση αγώνα ποδοσφαιρικού από το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Ήταν το 1976. Θυμάστε ποιος αγώνας ήταν? Από Ελνάπολη. Μπράβο σας. Παρακαλώ, έχει καλοσύνη.
καφενεία εκείνα ήταν τα καφέ της εποχής που πήγαιναν να δουν τον αγώνα. Πώς πηγαίνουν σήμερα. Έτσι είναι. Και πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στους ανθρώπους του ΡΙΚ, διότι είδαμε που ανέβαιναν για να. Πάνω στις καλοχές. Και με πολύ βαριά μηχανήματα, τα οποία χρειάζονταν 3-4 άτομα για να το κουβαλήσουν. Και ρίσκαραν και τη ζωή τους, εννοείται εκεί πάνω. Και με ένα παλιό UPVAN, ένα φορτηγάκι εξωτερικών μεταδόσεων τότε που είχαμε. Για να μην συμπληρώσουμε ότι πολλές φορές ξεσπούσαν πάνω τους οι φίλαθλοι. Τους κάμεραμε. Αν ήταν πέναλτι ή δεν ήταν πέναλτι. Μάλιστα. Και μια καλοσιά απέναντι. Μάλιστα. Πιο χαμηλή. Πιο χαμηλή. Και άλλη αντίθετη λήψη. Μάλιστα. Ναι, ναι. Και άλλη κάμερα. Έχουμε κι άλλα να δούμε, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θέλω, πρίμα, παρακαλώ, να έχει καλοσύνη, ολοκληρώνοντας το δικό σας σχόλιο ο καθένας για αυτή τη σημερινή παρουσίαση των 125 χρόνων. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές εκπομπές και να μην τελειώσουμε. Ωστόσο, προσπαθήσαμε να δώσουμε έτσι μία γεύση σε αυτούς που δεν γνωρίζουν και να θυμηθούν αυτοί που έχουν ζήσει, κύριε Δράκο. Υπάρχουν τόσα πολλά που θα μπορούσαμε να πούμε. Εγώ θα επικεντρωθώ στο ότι είναι αένα η πορεία αυτού του συλλόγου και του τόπου και βλέπουμε πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο σύλλογος σήμερα και ελπίζουμε ότι θα πάντα θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στον κόσμο του αθλητισμού και στην πορεία. Φυσικά, η πορεία του τόπου στον πολιτικό τομέα ανήκει σε άλλους χώρους. Σίγουρα, σίγουρα. Και κύριε Κωνσταντινίδη, αυτή η κληρονομιά που σας παραδόθηκε, έχετε την ίδια ευθύνη και είμαι σίγουρος και έγινε να παραδοθεί και στους επόμενους. Όπως βλέπετε, είναι πολύ βαριά. Έχουμε αυτή τη στιγμή ξεκινούμε τα επόμενα 125 χρόνια. Μάλιστα. Ο σύλλογος έχει πλέον γίνει ένας πλήρως επαγγελματικός σύλλογος. Με αρκετών προσωπικών, πάρα πολλούς αθλητές. Έχουμε ακαδημίες στίβου με 400 μωρά. Δεν πληρώνει κανένας τίποτε. Υπάρχουν μεταφορικά μέσα τα οποία μεταφέρουν τους αθλητές στις προπονήσεις από την Κλήρου μέχρι την Ευρύχου, από τη Λευκοσία, πάνω σε βάση καθημερινή. Χαίρομαι. Σε μια προσπάθεια να πάρουμε τον αθλητισμό, τον κλασικό αθλητισμό μέσα στα σπίτια. Γι' αυτό είναι και αυτή η έκδοση, δηλαδή δωρεάν, με την. Για να πάει σε όσο δυνατόν πιο πολλά σχολεία, σπίτια γίνεται, για να μπορέσει ο κόσμος να αγκαλιάσει τον σύλλογο και αυτά τα οποία έχει να προσφέρει. Το Γάσπι δεν είναι απλώς ένα γήπεδο, είναι ένας σύλλογος, ο οποίος έχει ψυχή, ο οποίος έχει άτομα τα οποία έχουν δουλέψει αρκετά και δουλεύουν ακόμα σήμερα. Έχει ένα συμβούλιο το οποίο έχει όραμα, είχε όραμα. Έκαμε αυτόν το στολίδι μέσα στη Λευκοσία. Και πιστεύω ότι έχουμε μπροστά μας πολλή δουλειά να κάνουμε για να μπορέσουμε ακριβώς να συνεχίσει ο Σύλλογος την πορεία του μέσα στον χρόνο. Και ένας ζωντανός οργανισμός, όπου χτυπά συνεχώς η καρδιά του για 125 χρόνια. Δεν υπάρχει οργανισμός ανθρώπινος που να συνεχίζει να χτυπά η καρδιά του για 125 χρόνια. Και το ΓΑΣΥΠ το έχει πετύχει αυτό. Οι καρδιές πολλών από αυτούς που έρχονται στο γήπεδο πάνω σε βάση εβδομαδιαία χτυπούν πολύ πιο δυνατά. Μάλιστα. Που είναι η καρδιά του συλλόγου. Ελάτε. Κύριε Παλάδη, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στο ΡΙΚ για αυτήν την εκπομπή και να πω ότι δεν πρέπει να ξεχνούμε. Πρέπει να ξεκινούμε από εκεί, δηλαδή από τα παλιά, να φτάνουμε στο παρόν και να προχωρούμε στο μέλλον. Μάλιστα. Είναι η μεγαλύτερη σωστή πορεία. Έτσι είναι. Και έτσι, πολλά συγχαρητήρια στο ΡΙΚ. Σε εσάς. Το σημερινό. Απλά ήταν ένας συντονισμός. Εσείς κάνατε την εκπομπή. Χρήσανθε. Εγώ το μόνο που έχω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα για την εκπομπή. Στο ΓΑΣΥΠ που με εμπιστεύτηκε για αυτό το έργο. Στον Πρόεδρο, τον κύριο Δώρο Ιωαννίδη, στον Γενικό Γραμματέα, τον Γιώργο τον Μητσίδη, που συμμετείχαν ενεργά, στον κύριο Δράκο, για όσα βοήθησε να μαζέψω, τον κύριο Φίβο, τον Κωνσταντινίδη, όλους τους λειτουργούς, τους προπονητές του ΓΑΣΥΠ, τους αθλητές του ΓΑΣΥΠ, παλαιότερους και νεότερους. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Χάρη τον Ιωαννίδη, που έκανε την καλλιτεχνική επιμέλεια του βιβλίου. Και επίσης να προσθέσω ότι προχωρούμε με το μουσείο και όσοι διαθέτουν τέτοιο υλικό είναι ευπρόσδεκτο και θα τους είμαστε ευγνώμονες εάν το παραχωρήσουν για τις ανάγκες του μουσείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ.
Ήταν τιμή μου και χάρηκα που σας μίλησα και σας γνώριζα από κοντά. Κύριε Δράκο, εσάς σας γνώριζα. Κύριε Κωνσταντινίδη και κύριε Νικολάου, εσάς όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήσανθε, θα περιμένω την επόμενη εισήγηση για την επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνατε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς. Καθημερινά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2. Γεια χαρά.